Ο κύριος Γιάννης Μασούτης γνωστοποίησε όλους εμάς και στο ευρύ κοινό ότι διαθέτει το 30% των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρείας Μασούτης στους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Στους εργαζόμενους της αλυσίδα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Δώσε μας λίγο δύο tips από όλα αυτά τα οποία αναφέρει η επιστολή του κυρίου Γιάννη Μασούτη για να δούμε και το ρεπορτάζ εν συνεχεία. Ούτως ή άλλως δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος όμιλος πρωτοπορεί σε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι την κρίση του κορονοϊού και αντιλαμβανόμενοι ότι οι εργαζόμενοι που από την πρώτη μέρα που ξέσπασε αυτή η κρίση του κορονοϊού μέχρι και σήμερα αλλά και μέχρι την λήξη του κορονοϊού θα βρίσκονται στις θέσεις εργασίας τους και θα πασχίζουν για να είναι γεμάτα τα σούπερ μάρκετ. Έτσι αποφάσισε λοιπόν να δώσει το 30% των καθαρών ετήσιων κερδών του ομίλου στους εργαζομένους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κύριος Ιωάννης Μασούτης, στους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται εκεί πρωί, μεσημέρι και βράδυ για να ενισχύσουν αυτήν όλη την προσπάθεια και όλοι οι καταναλωτές να είναι ικανοποιημένοι. Αξίζει βέβαια να κάνουμε και ειδική αναφορά στην εφαρμογή που έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος όμιλος για την εξαποστάσεως παραγγελία προϊόντων μέσω της εφαρμογής του ομίλου Μασούτη, όπου μπορούν να τα παραγγέλνουν, να τα πληρώνουν μέσω της χρεωστικής κάρτας και ο όμιλος να τα πακετάρει και να τους τα πηγαίνει στο σπίτι κατόπιν της συνεννόησης που θα έχει προηγηθεί. Και είναι η αλήθεια είναι, Νίκο Ταραμπατζή και Εύα Πασαλίδου, ότι τη διάρκεια που πραγματοποιούσαμε σήμερα το ρεπορτάζ μπροστά στη ρεσεψιόν στο κατάστημα, στο υποκατάστημα στην οδό Φιλαδελφίας, υπήρχαν γεμάτα καρότσια τα οποία ήταν παραγγελίες διαδικτυακά μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, αλλά είτε και τηλεφώνου, όπου πολλά από αυτά τα προϊόντα τα οποία θέλουν ψυγείο κατά τη μεταφορά τους μπαίνουν, Νίκο Χατζηγιοβανάκη, σε ειδικά διαμορφωμένες συσκευασίες ώστε να διατηρούνται φρέσκα, και αυτό ήταν το εντυπωσιακό, θα το δείτε και στο ρεπορτάζ, ότι προϊόντα τα οποία είναι για ψυγείο ή κατάψυξη, ναι, θα βάζουν σε ειδικά διαμορφωμένη συσκευασία ώστε να μην αλλοιωθεί όταν φτάσει στο σπίτι, ναι, του καταναλωτή. Έτσι, Εύα. Άρα κρατούν και την ποιότητα. Ακριβώς. Να επανέλθω λίγο στα λεγόμενά σας με αφορμή την επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου του Γιάννη Μασούτη, που ουσιαστικά είναι ο συνεχιστής αυτής της επιχείρησης, ο γιος του κυρίου Μασούτη, του κυρίου Διαμαντή Μασούτη. Ο Γιάννης ο Μασούτης, που είναι ένα πολύ δημοφιλή πρόσωπο στην Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και πρόεδρος του επιμελητηρίου, νοιάζεται και αυτός, εξακολουθεί για τους εργαζόμενους. Τον ενδιαφέρει να προσφέρει ουσιαστικά, γιατί όπως τονίζει την επιστολή, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που τους καθιστούν πιο ιδιαίτερους από όλους τους υπολείπους. Είναι λοιπόν δημοφιλές στο συγκεκριμένο άτομο. Και είναι πάρα πολύ βασικό ότι σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, αυτό το καθαρό ποσό που λένε από τα καθαρά κέρδη, το 30%, υπολογίζουν σύμφωνα με τις χρήσεις του 19 γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος, με αυτά επαναλαμβάνω που λένε οι παράγοντες της αγοράς. Μιλάμε για 333 καταστήματα. Και μια επιχείρηση όπου εδώ και 44 χρόνια σέβεται τους εργαζόμενους και δεν είναι τυχαίο που πάντοτε βγαίνει ως πρώτη επιχείρηση για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβάνεστε για τον ίδιο τον επιχειρηματία που έχει αυτές τις πρωτοπόρες ιδέες και όσον αφορά και το ιντερνετικό σοπ και την ιδιαίτερη ποιότητα των προϊόντων, δίνει βάρος στους ανθρώπους και τους θεωρεί ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Γιατί ξέρετε, Νίκο και Γιάννη, δεν είναι μόνο οι γιατροί, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ρισκάρουν, προσπαθούν. Και μάλιστα προσπαθούν στο κατάστημα των σούπερ μάρκετ. Και εύχομαι με αφορμή τον κύριο Μασούτη να μιμηθούν και οι υπόλοιποι και να δείξουν αυτή την γενοψυχία, έτσι, τη μεγάλη ψυχία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί φροντίζουν να υπάρχει ηρεμία στο κατάστημα, να υπάρχει πληρότητα σε όλα τα ράφια, να πηγαίνουμε και να διαπιστώνουμε ότι το περιβάλλον είναι άρτια τακτοποιημένο και να μας εξυπηρετούν, παρά το ωράριο και όσα ορίζει η κυβέρνηση, χαμογελαστή και πρόθυμη. Και να μην θέλει κάποιος εξ αυτών να σταματήσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι. Τι να πω. Πάμε λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας για να επιστρέψουμε και πάλι στον τομέα υγείας, στη λειτουργία των κέντρων υγείας κλπ. Ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Σε μια σημαντική κίνηση προχωρά ο όμιλος Μασούτη, ο οποίος θα διαθέσει το 30% των καθαρών ετήσιων κερδών στους εργαζομένους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Μασούτης
Απευθυνόμενος με προσωπική επιστολή του προς τους εργαζομένους, τους ευχαρίστησε διότι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και ανταποκρίθηκαν στην απίστευτη πίεση που δέχθηκαν και δέχεται καθημερινά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η λειτουργία των 333 καταστημάτων της εταιρείας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη και να σηκώσουμε ένα τεράστιο βάρος αυτής της πρωτοφανούς δοκιμασίας. Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες όμως, αποδείξαμε ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα, κάνοντας αυτό που μας αναλογεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των συμπολιτών μας και να διασφαλιστεί η εύρυθμη κοινωνική λειτουργία και συνοχή. Επιπρόσθετη, αυτή η αμοιβή θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο με βάση τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, ταμείες, πολιτές, αποθηκάριους και άλλες ειδικότητες που υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων σε αυτή τη δοκιμασία. Πρόκειται για μια απόφαση που, όπως τόνισε ο κύριος Μασούτης, απορρέει από την πίστη μας πως η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι μας και επιβραβεύει όλους εσάς, τους ανθρώπους μας, που είστε καθημερινά στις επάλξεις. Πράττετε το καθήκον σας με σθένος και υπομονή, διατηρώντας τα καταστήματά μας ανοιχτά και γεμάτα, καλύπτοντας με ασφάλεια τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης έντασης. Ο πρόεδρος μας, κύριος Ιωάννης Μασούτης, καταλαβαίνοντας τη δυσκολία των καιρών και το δύσκολο αγώνα που κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, πήρε μια απόφαση πάρα πολύ γενναία και πάρα πολύ καθοριστική για όλους τους εργαζόμενους. Δίνει το 30% των καθαρών κερδών, θα το διανέμει στους εργαζόμενους της επιχείρησης, της πρώτης γραμμής. Αυτό είναι μια ενέργεια που μας δίνει μια δύναμη, μια εσωτερική δύναμη, ώστε να αντέξουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ακόμα περισσότερο και να ευχαριστήσουμε τον Όμιλο και την επιχείρηση Μασούτη. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ περήφανη και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα χρόνια εργάζεστε στον Όμιλο? 13. 13. Ναι, 13. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη που όλες αυτές οι μέρες οι δύσκολες που περνάμε τις αναγνωρίζει η επιχείρηση. Βέβαια είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε πρόβλημα σε όλα αυτά γιατί πάντα μας στηρίζει η επιχείρηση. Αλλά σίγουρα είναι μια βοήθεια για όλα αυτά που περνάμε αυτές τις μέρες. Η Βιργινία πόσα χρόνια εργάζεται στον Όμιλο? 26 χρόνια. 26 χρόνια. 26, ναι. Από το 1993. Αυτό το οποίο εισπράττει η Βιργινία από την επιχείρηση, ποιο είναι? Τι είναι τα πιο εντα συναισθήματα? Εγώ νιώθω σαν το σπίτι μου. Μάλιστα. Βασικά είμαστε μια οικογένεια, τόσα χρόνια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με στηρίζει πάντα σε όλα τα προβλήματα τα δικά μου και εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτή την επιχείρηση. Οι πελάτες, οι καταναλωτές πώς βλέπουν την αλυσίδα Μασούτη όταν έρχονται να ψωνίσουν? Ακριβώς όπως και εμείς, σαν μια οικογένεια. Μάλιστα. Και εγώ νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Δεν θα κρύψω ότι φοβόμαστε κι εμείς. Όπως είπατε, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθεί και το αφεντικό μας, ο κύριος Μασούτης, να μας ανταμείψει με όποιο τρόπο μπορεί και να μας στηρίξει. Πόσα χρόνια εργάζεται η Νατάσα? 21. 21. Και συνεχίζει. Και συνεχίζω. Με την ίδια έτσι, ζέση και την ίδια. Με την ίδια, ναι. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Μασούτης ήταν η πρώτη που ανέδειξε τα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των σούπερ μάρκετς με ειδικά μέτρα ουσιαστικής στήριξης των εργαζομένων και έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς τους. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες είναι οι πολίτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Scan & Shop, ώστε να μπορούν να παραγγείλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να τα πληρώσουν μέσω της χρεωστικής τους κάρτας. Η εταιρεία, αντιλαμβάνοντας την εποχή ότι πρέπει να μείνουμε στο σπίτι και για να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές και να εξυπηρετήσει, να πούμε, τους όποιες ομάδες ανθρώπων δεν μπορούν να επισκεφτούν και δεν πρέπει να επισκεφτούν το κατάστημά μας, έχει την εφαρμογή Scan Shop, που από εκεί μέσα μπορείς να κάνεις τις παραγγελίες και επίσης οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο στο 2310-88 και να δίνουν την παραγγελία τους και έχουμε κάνει μια συνεργασία εδώ στην Καβάλα, να λένε απαραίτητα ότι είμαστε από Καβάλα. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Eurotaxi Καβάλας, οπότε πηγαίνουν τα ψώνια στα σπίτια των καταναλωτών.
Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Εκτός αν ο καταναλωτής ζητήσει να πάνε την άλλη μέρα. Βέβαια, οι παραγγελίες δεν μπορεί όμως να πάρει τηλέφωνο το βράδυ και να τα ζητήσει την ίδια μέρα. Μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι που παραγγέλνουν, πέφτουν την ίδια μέρα. Αν έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν την ίδια μέρα. Από εκεί και ύστερα πάει για την επόμενη μέρα. Κατευθείαν δηλαδή από το κατάστημα στο σπίτι. Ναι, ετοιμάζονται εδώ πέρα. Τα προϊόντα του ψυγείου τα βάζουμε μέσα σε cooler bag με παγωκίστες και πηγαίνουν κατευθείαν στο σπίτι. Μέσω της ειδικής εφαρμογής. Ή μέσω της εφαρμογής ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Μέσα σε μία μέρα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Πάντα. Αυτό που σας λένε οι πελάτες, τι είναι. Ουσιαστικά. Ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι κλεισμένοι στο σπίτι, απολαμβάνουν να ψωνίζουν μέσα από το ίντερνετ. Και νέα δεδομένα, λοιπόν. Νέα δεδομένα, καλύτερη εξυπηρέτηση. Προσπαθούν να αποφύγουν την πολυκοσμία. Και τους βοηθάμε σε αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είμαστε από την ομάδα των εργαζομένων. Εμείς οι ιατροί, οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό και οι αστυνομικοί είμαστε στην πρώτη γραμμή ώστε να κρατηθεί αυτή η αλυσίδα, ώστε να βγούμε δυνατοί από αυτή την κρίση. Βέβαια, πάντα εμείς κρατάμε όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα απαραίτητα στάνταρ να διασφαλίσουμε και την υγεία των εργαζομένων μας αλλά και των καταναλωτών μας. Κρατάνε τις αποστάσεις ασφαλείας, γάντια και ό,τι καθορίζει ο νόμος.